Την επόμενη μέρα το ημερολόγιο έγραφε Δευτέρα 18 Μαρτίου. Στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου της ΑΕΚ, ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς συνεχίζει την επίθεσή του κατά του διαιτητή της συνάντησης Ολυμπιακού ΑΕΚ, κ. Παπαχίτζιου. Ο Ντούσκο θεωρεί υπαίτιο τον εν λόγω διαιτητή για την απώλεια των δύο πολύτιμων βαθμών για την ομάδα του. Σφοδρή επίθεση εναντίον της φετινής διαιτησίας αλλά και κατά του διαιτητή του ντέρμπι του Φαλήρου Αργύρη Παπαχίτζου εξαπέλυσε εκ νέου την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς, ο οποίος ξεκάθαρα χαρακτήρισε στημένη τη διαιτησία του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Από πρώτη στιγμή, στημένο ήταν. Από πρώτα δέκα λεπτά, αμέσως είδα τι άνθρωπος θέλω. Η ΑΕΚ μπορούσε μόνο έτσι να σταματήσουν. Με κανένα άλλο τρόπο. Και αυτό έχουμε αποδείξει από πρώτη στιγμή που άρχισε πρωτάθλημα. Ο προπονητής της Ένωσης, δικαιολογώντας την προκατάληψή του για τη διαιτησία του Παπαχίτζου, ανέφερε ότι ο Κεσπάγια δεν έκανε χέρι στη φάση που εισέπραξε κίτρινη κάρτα, ενώ συμπλήρωσε ότι ο διαιτητής κακώς υπέδειξε στο τέλος του παιχνιδιού δύο φορές offside τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τα offside μετά για το Ολυμπιακό που δεν έκανε δύο φορές, ούτε από δική μας πλευρά, από δική τους. Στο τέλος. Και ο Ολυμπιακός γελούσε παίκτες του Ολυμπιακού για λάθη. Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν οι συνθήκες που επικρατούσαν στο στάδιο Καραϊσκάκη και επέβαλαν τη διακοπή του παιχνιδιού, ο προπονητής των Κιτρινόπαυλων είπε με χαρακτηριστικό τρόπο. Άσε με, τώρα δεν γίνεται. Εγώ νόμι δεν υπάρχω. Έχουν αποδείξει πολλές φορές. Εν τω μεταξύ, από το φύλλο αγώνα που συνέταξε ο κύριος Παπαχίτζος, προκύπτει ότι ο Στέλιος Μανολάς είδε απευθείας την κόκκινη κάρτα και όχι τη δεύτερη κίτρινη, που μεταφράζεται σε τιμωρία 6 αγωνιστικών. Ο αρχηγός της Ένωσης θα απουσιάσει από τα παιχνίδια της ομάδας του με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Απόλλωνα, Όφη, Εδεσσαϊκό και Λάρισα. Πάμε τώρα μια γρήγορη βόλτα στο διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο και συγκεκριμένα στην Premier League της Αγγλίας. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε τα δύο γκολ της Liverpool στον νικηφόρο αγώνα επί της Chelsea. Στο Anfield Road, η Liverpool υποδέχτηκε την Chelsea για την 30η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος. Η πάσα από τον φάουλο για τον McManaman, θαυμάσιο το σουτ, υπέροχη μουσική επέμβαση από τον Kevin Hitchcock, τον Λονδρέζο goalkeeper. Νέα προσπάθεια λίγο αργότερα πάλι με τον McManaman, αυτή τη φορά να βγάζει τον Collymore. Τρομερό το σουτ από τον νεαρό διεθνή επιθετικό, η μπάλα στο δοκάρι της Chelsea. Απογοήτευση για τον διεθνή Άγγλο επιθετικό της Liverpool. Η Liverpool που ήταν πολύ καλύτερη, επιμένει με τον McManaman. Εκείνος ταλαιπωρεί τον Wise. Υπέροχο το σουτ όμως σε καλή θέση. Ο Hitchcock θα προσθέσει μία ακόμα θαυμάσια επέμβαση στο ενεργητικό του. Δεύτερο ημίχρονο, 53ο λεπτό, αφετηρία πάλι ο McManaman. Έξυπνη πάσα για τον Σκέλις που πέρασε στην επίθεση. Εκείνος θα γυρίσει πίσω στον Barnes, σε σέντα το τελευταίο. Θα πεταχτεί ο Mark Wright, θα νικήσει τον Hitchcock, θα κάνει το 1-0 για τους κόκκινους. Πανηγυρίζει ο center back της Liverpool για αυτή την επιτυχία. Liverpool που επιμένει, ψάχνει ένα ακόμα γκολ. Όμως εδώ θα γίνει το λάθος από τον Rob Jones, θα το εκμεταλλευτεί ο John Spencer. Θαυμάσιο το σούτ από τον Σκοτσέζο, προσπαθεί να πλασάρει τον James που ήταν εκτός θέσης, όμως δεν θα ευστοχίσει. Οι δύο μονομάχοι αντιμετώπισαν με χαμόγελο αυτή την φάση. Λίγο αργότερα πάλι η Liverpool στο προσκήνιο. Ο McManaman θα αφήσει τον Barnes. Εκείνος με τη σειρά του θα σημαδέψει τον Collymore. Από εκεί η μπάλα θα περάσει δεξιότερα για τον McAteer που έκανε μια ωραία κούρσα από τα δεξιά. Η σέντρα από τον Ιρλανδό εκεί που πετάγεται. Ο νεαρός ο Ρόμπι Φάουλερ θα νικήσει τον Hitchcock, κάνει στο 62 το 2-0 για την Liverpool. Το 30ο εφετινό γκολ του νεαρού με τη φανέλα της ομάδας του Roy Evans. Και η προσπάθεια στο τέλος για τους Λονδρέζους. Σέντρα από τον Peacock δεν μπορεί ο James. Ο Πετρέσκου θα πασάρει στον Spencer. Όμως πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή, ο Σκέλις θα διώξει. Έτσι έμεινε το 2-0 για τη Liverpool. Τρίτη 19 Μαρτίου, όλα τα μάτια των φιλάθλων είναι στραμμένα στο κλειστό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο Παναθηναϊκός μετατρέπει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό σε υγιεινό περίπατο, ενώ στον άλλον ημιτελικό του πρωταθλήματος βόλεϊ, ο Άρης παίρνει και αυτό το εισιτήριο για τον τελικό, επικρατώντας εκτός έδρας της Ορεστιάδας. Ντέρμπι μόνο στα λόγια αποδείχθηκε ότι ήταν τελικά ο αγώνας βόλεϊ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που έληξε με περίπατο των Πρασίνων με 3-0 σετ, 15-7, 15-6 και 15-13. Έτσι το τριφύλι πέρασε πανηγυρικά στον τελικό των play-off όπου θα αντιμετωπίσει τον Άρη, ο οποίος νίκησε στην Ορεστιάδα ύστερα από δραματικό αγώνα την τοπική ομάδα με 3-2 σετ, 3-15, 15-13, 10-15, 15-7 και 7-15. Στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός είχε πίστη και θέληση για την νίκη καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ αντίθετα οι Ερυθρόλευκοι έδειξαν κουρασμένοι και εμφανώς κατώτεροι των αντιπάλων τους. Και νομίζω ότι ο σημερινός αγώνας είναι εύκολος σε κριτική. Υπήρχε διαφορά δυναμικότητα σε όλους τους τομείς. Νομίζω ότι ήταν και ένας πρόωρος τελικός. Ο αγώνας του Άρη έχει μια προτεραιότητα η ομάδα μου. Θέλει προσοχή, αλλά είμαστε πάρα πολύ κοντά πια και στο φετινό τίτλο. Στην Ορεστιάδα, σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά μάτς, σε θέαμα και στην διακύμαση του σκορ, οι παίκτες του Άρη πήραν τη νίκη στο tie break, χαρίζοντας έτσι το καλύτερο δώρο στον προπονητή τους Κώστα Χαριτονίδη, που είχε τα γενέθλιά του. Πάντως, κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ΠΑΕ ΑΕΚ καναλώνεται σε έκδοση δελτίων τύπου. Η κυτρινόμαυρη ομάδα ζητάει τη διαγραφή του διαιτητή κ. Παπαχίτζιου, ενώ ο πρόεδρος της Μιχάλης Τροχανάς δεν κάνει αποδεκτή την παρέτηση του αντιπροέδρου Αλέξη Κούγια. Η ΑΕΚ θα συνεχίσει να διεκδικεί το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό.
Αυτό τουλάχιστον αναγράφεται στην τρίτη κατά σειρά ανακοίνωση που στάλθηκε προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ΑΕΚ θα κερδίσει μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο τον Παναθηναϊκό για να αποδείξει σε όλους τη δυναμικότητά της και τη θέλησή της να κατακτήσει τον ντάμπλ. Το μπαράζ των ανακοινώσεων ξεκίνησε με την παρέτηση του αντιπροέδρου της ΑΕΚ, Αλέξη Κούγια, η οποία σύμφωνα πάλι με την τρίτη ανακοίνωση δεν έγινε δεκτή από τον Μιχάλη Τροχανά. Στη μακροσκελέστατη δεύτερη ανακοίνωση που εξεδόθη το απόγευμα, η ΑΕΚ ζητούσε πρώτον την επανάληψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό λόγω αλλίωσης αποτελέσματος που προήλθε από τον καταιγισμό πετροβολημάτων, δεύτερον τη διαγραφή του διαιτητή Παπαχίτζιου εφόσον ευθύνεται για τα όσα συνέβησαν στο Καραϊσκάκι, τρίτον την άμεση ενημέρωση από την ΕΠΑΕ για τις αποφάσεις της προκειμένου να παραιτηθεί η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ σε περίπτωση που δεν βρεθεί η νόμιμη λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και τέταρτον την παραπομπή των υπευθύνων διαιτησίας κυρίων Βασάρα και Σιμιακού για τους οποίους, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, υπάρχουν τουλάχιστον ενδείξεις αποτυχίας. Η ΑΕΚ πάντως, μη θέλοντας να δυναμητήσει περισσότερο την κατάσταση, εύχεται στο Παναθηναϊκό να φτάσει στον τελικό του Πρωταθλήματος Ευρώπης. Στο κλειστό γυμναστήριο τώρα των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Ολυμπιακός νικάει άγχος και ΑΕΚ στην αυλαία της 23ης αγωνιστικής στην Α1 του μπάσκετ. Εντατικά μαθήματα διατήρησης ψυχραιμίας στα τελευταία λεπτά των αγώνων πρέπει να αρχίσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Και αυτό γιατί μετά το match thriller με τον Απόλλωνα στην Πάτρα, που χάθηκε στο τέλος την προηγούμενη αγωνιστική, η Ένωση ιτήθηκε και πάλι στα τελευταία λεπτά από τον Ολυμπιακό αυτή τη φορά, με 77-74 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Οι Ερυθρόλευκοι με την νίκη τους αυτή εξασφάλισαν και μαθηματικά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, που σημαίνει αυτόματα πλεονέκτημα έδρας στα play-off. Στον αγωνιστικό τομέα τώρα η ΑΕΚ αποδείχθηκε σκληρό καρύδι για τον Ολυμπιακό, ημίχρονο 40-37 υπέρ των Ερυθρολεύκων, αλλά έστω και με την ψυχή στο στόμα, οι Ερυθρολεύκοι λήγησαν στο τέλος την αντίσταση της Ένωσης. Πιστεύω ότι δεν ήμασταν καλοί, ήμασταν υποτονικοί, φυσιολογικό είναι, όλα τα παιδιά είναι στεναχωρημένα. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορέσαμε να πιάσουμε σε κανένα διάστημα μια απόδοση όπως έπρεπε. Αναφερόμενος στον Walter Berry που ήταν εκτός δεκάδας, ο Γιάννης Ιωαννίδης ήταν καυστικός. Berry έδειξε διάθεση τέλη Ιανουαρίου που τελείωνε η προθεσμία 31 Ιανουαρίου ότι είμαι εντάξει να γυμναστώ να κάνω. Πέρασε η ημερομηνία 31 Ιανουαρίου, έπαιξε δύο παιχνίδια από τότε, δεν κάνει προπόνηση, τα ξέρετε αυτά, έκανε παραμονή της Ρεάλ, δεν μπορεί ένας παίκτης να παίξει, ο Θεός ο ίδιος να είναι χωρίς προπόνηση, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χάσαμε ένα παιχνίδι που, όπως είπε και ο Γιάννης, είχε πιο πολύ σημασία για μας παρά από το Ολυμπιακό. Στο τέλος αυτό που είχε ο Ολυμπιακός δεν είχαμε εμείς και για δεύτερη φορά σε τρεις μέρες. Ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Τετάρτη 20 Μαρτίου η βραδιά ανήκει στον Παναθηναϊκό. Τρία γκολ επί της Λέγκυας στο Ολυμπιακό στάδιο, παρουσία 75.000 πράσινων οπαδών και η ομάδα του Χουάν Ραμόν Ρότσα για τρίτη φορά στην ιστορία της περνάει στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Παναθηναϊκός Άγιαξ 25 χρόνια μετά, το δεύτερο ιστορικό ραντεβού των πρωταθλητών Ελλάδας με την κορυφαία ομάδα του πλανήτη είναι πλέον γεγονός μετά το εντυπωσιακό 3-0 επί της Λέγκη και την πανηγυρική πρόκριση των Πρασίνων στα ημιτελικά του Champions League για τρίτη φορά στην πολύχρονη ιστορία τους. Ο Μπορέλη ζωγράφιζε με το χρωστήρα του στο χώρο του κέντρου, γκολ για Όσκαρ στο 71, ο Βαζέχα εκτελούσε στην επίθεση 2 γκολ και ο Παναθηναϊκός του δευτέρου ημιχρόνου ήταν χάρμα ιδέστε στο κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο. Ήταν μια μεγάλη βραδιά μετά από πάρα πολλές προσπάθειες. Ξεκινώντας από το πρώτο παιχνίδι με άδειο το Ολυμπιακό Στάδιο με τη Χάιντουκ και μέχρι το σήμερα με τη Λέγκια που ήταν ένα θρίαμβος για μας. Ευχαριστώ τον Θεό που φτάσαμε εδώ. Είδατε και όμως έγραμε από το πρόπλος του Ντουζον έγραμε μας. Ποτέ δεν τον είχα σαν παίκτη, αλλά από ό,τι έβλεπα το ρούχ που είχε παίξει και εδώ στο Παναθηναϊκό που παίζει είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Παιδιά, είμαι πολύ πολύ κουρασμένος και φεύγω. Παναθηναϊκό έφτασε εκεί που ήθελε ο κόσμο. Τώρα εντάξει έχουμε έναν αντίπαλο που είναι Άγιαξ και είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει αυτό πιστεύω ότι Παναθηναϊκό έγραφε ιστορία σήμερα γιατί κέρδισε και πέρασε τους τέσσερις. Εντάξει, από εδώ και πέρα τώρα είναι να παίξουμε καλά και να αφήνουμε καλές εντυπώσεις στο
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία τόσο για τον Παναθηναϊκό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι τι σημασία είναι το να βρίσκεσαι στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Παίξαμε απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Μπορώ να πω στην αρχή είχαμε κάποιο άγχος και λίγο τα πόδια ήταν βαριά. Αλλά νομίζω ότι μετά την αποβολή ήμασταν αυτοί που έπρεπε και δίκαια ήρθε το 3-0. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι παίζουμε με την καλύτερη ομάδα του κόσμου, όπως είναι ο Άγιαξ. Έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά από αυτό το μάτς. Νομίζω αν καταφέρουμε κάτι καλό και δεν έχουμε να χάσουμε τίποτε. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ξεχύθηκαν στην πλατεία Ομονίας και πανηγύρισαν εν εξάλλου καταστάσει μέχρι πρωία στο θρίαμο του Τριφυλιού. Στο κυρίως πιάτο τώρα της 23ης αγωνιστικής στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός με τον Ντομινίκο Ήλκης να συνεχίζει τις καταπληκτικές εμφανίσεις του, παίρνει ένα ακόμη ροζ φίλο νικητή, επικρατώντας μέσα στο Αλεξάνδριο επί του ΠΑΟΚ. Στο ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός σε ένα συναπαστικό αγώνα επιβλήθηκε με 69-68 του ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδριο. Όλα κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα. 45 δεύτερα πριν από τη λήξη, ο Νίκος Οικονόμου με μία εύστοχη βολή έγραψε το τελικό 69-68. Ο Νίκος Μποντούρης έμελε να είναι ο μοιραίος παίκτης για τον ΠΑΟΚ, αφού αστόχησε σε δύο ελεύθερες βολές 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 23ης αγωνιστικής ξεχωρίζουν οι εκτός έδρας νίκες του Πανιωνίου και του Παπάγου επί του Ηρακλή και της Λάρισας αντίστοιχα. Στο Ιβανόφιο και οι ανέδροι επιβλήθηκαν με 72-66 του Γυρεού, ενώ στη Λάρισα ο Παπάγου νίκησε άνετα την τοπική ομάδα με 74-63 και βλέπει με αισιοδοξία την παραμονή του στην Α1. Νίκη χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα πέτυχε στο ουδέτερο κλειστό γυμναστήριο της Χαλκίδας στο Ηράκλειο επί του Περιστερίου. Στην κανονική διάρκεια, δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 81-81 για να νικήσει την παράτηση κριτική ομάδα με 91-89. Τέλος, Άλμα Ευρώπης έκανε το Sporting με τη νίκη του επί του Απόλλωνα στην Πάτρα με 91-79. Την 5η 21 Μαρτίου, ο Παναθηναϊκός στο βόλεϊ κάνει το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τίτλου. Οι πράσινοι του Προσαλίκα επικρατούν με 3.